Αρτοζαχαροπλαστείο Άγγελος, ο πιο γλυκός φούρνος της πόλης. Γεια σας, είμαι η Δάφνη Ρομπέση και βλέπετε την εκπομπή Little Secrets, μικρά μυστικά, από tzitzintv.gr. Χριστούγεννα, χωρίς μελομακάρονα και κουραμπιέδες γίνονται? Δεν γίνονται. Γι' αυτό ήρθαμε στο εργαστήρι Άγγελος, στο Αγγελοχώρι, για να δούμε πώς φτιάχνονται οι κουραμπιέδες και το μελομακάρονα και ίσως δοκιμάσουμε. Η επιχείρηση Άγγελος προέρχεται από την αρτοπία «Η νέα ζωή» που δημιουργήθηκε το 1950 από τον πατέρα μου Άγγελο Σταμίδη και τον αδερφό του, τον Δημήτρη. Το 1987 πέρασε στα χέρια τα δικά μου. Το 2005 έγινε αυτό το εργαστήριο που η παραγωγή μας στεγάζεται μέσα σε 650 τετραγωνικά μέτρα, πλήρως εξοπλισμένο. Και με πρώτο μας κατάστημα την αυαρχίδα μας από τη Αγίου Νικολάου στη Νέα Μηχανιώνα, στην πορεία έγινε το δεύτερο στην Αγία Τριάδα στο κεντρικό το δρόμο των Ομαρχιακών Μηχανιών Θεσσαλονίκης. Προήρθε το κατάστημά μας στο κέντρο της Μηχανιώνας, το λεγόμενο Παναγία, γιατί βρίσκεται απέναντι την Παναγία τη Φανερωμένη. Και τώρα στα Σκαριά είναι ένα καινούριο κατάστημα στην Επανομή. Δραστηριοποιούμε, όπως είπαμε, στον χώρο αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής με αρκετούς κωδικούς παραγωγής δικούς μας, πάνω των 700. Διατηρούμε ένα σύστημα καλό HASP ποιότητος και υγιεινής. Τα προϊόντα μας είναι γνωστά στην ευρύτερη περιοχή και ελπίζουμε να γίνουν γνωστά και παραπέρα. Αυτά εν ολίγης. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε δύο ευχές για τα Χριστούγεννα. Τις πιο γλυκές ευχές εύχομαι στον κόσμο, πιο γλυκές από τα προϊόντα μας. Υγεία κυρίως, δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσει ο κόσμος τα προβλήματα που μαστίζουν τώρα τη χώρα μας. Και στον ευρύτερο κόσμο, πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, υγεία. Υγεία και δύναμη. Τώρα όμως θα πάμε να δούμε πώς φτιάχνουν τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε και εδώ. Έχει φτιάξει πολύ ωραία πράγματα εδώ. Επειδή ήρθαμε να μάθουμε πώς γίνονται οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, θέλω να μας πεις δύο λόγια για το πώς τα φτιάχνεις. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχήν αφρατεύουμε το βούτυρο με την άχνη, τη βανίλια και το μπέικιν. Στη συνέχεια, αφού αφρατέψουμε αυτά εδώ τα υλικά, προσθέτουμε το καβουρντισμένο το αμύγδαλο και στο τέλος ρίχνουμε και το αλεύρι μας. Αφού γίνει μια ζύμη, κόβουμε στο επιθυμητό μέγεθος, τα ψήνουμε και μετά, αφού κρεώσουν, τα αχνίζουμε. Δύο-τρία έτσι μυστικά για το πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε πιο ωραία. Βεβαίως. Καταρχήν, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε κατσικίσιο βούτυρο, όχι σε όλη του την ποσότητα, αλλά ένα μέρος, γιατί δίνει πολύ πιο ωραίο άρωμα στον κουραμπιέ. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι καλύτερο το αμύγδαλο να το καβουρντίσουμε πριν το βάλουμε και όχι ομό. Και το τρίτο φυσικά είναι ότι πρέπει να κρυώσει ο κουραμπιές και μετά να τον αχνίσουμε, ποτέ ζεστός. Μάλιστα. Τώρα θα τους αχνίσουμε. Και μετά τους βάζουμε στο σκεύος που θέλουμε για να τους στείλουμε στα μαγαζιά μας. Αλήθεια, για όλα αυτά τα γλυκά παίζουν ρόλο οι πρώτες ύλες? Βέβαια.
Το τι χρησιμοποιεί ο καθένας είναι πολύ σημαντικό στο αποτέλεσμα του προϊόντος, γιατί οι πρώτες ύλες είναι αυτό που το κάνουν νόστιμο. Εμείς εδώ πέρα φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε πάντα τα καλύτερα τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες μας είναι πάντα φρέσκες και πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες ποιότητες που χρησιμοποιούμε. Είδαμε τους κουραμπιέδες, μας άνοιξε η όρεξη και τώρα βλέπω και το μαλλομακάρονα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τέλεια. Και έχεις και τα απλά και τα σοκολατένια. Πες μας λίγο δύο λόγια για το πώς θα φτιάχνεις. Είναι λιγάκι πιο περίπλοκη η διαδικασία του μαλλομακάρονα. Ένα από τα μυστικά που πρέπει να ξέρουν οι κυρίες που μας παρακολουθούν είναι ότι πρέπει το σιρόπι να το φτιάξουμε από την προηγούμενη μέρα, ούτως ώστε να είναι κρύο, για να πέσει το μελομακάρονο ζεστό μέσα στο κρύο του σιρόπι και να τραβήξει περισσότερο σιρόπι. Καταρχήν το ζυμώνουμε στο χέρι το μελομακάρονο. Mm. Αυτό που παίζει έτσι λίγο ρόλο είναι το τι καρικεύματα θα ρίξουμε μέσα, το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσουμε, το ποτό που θα βάλουμε και αν το σιμιγδάλι είναι χοντρό ή ψηλό. Εμείς χρησιμοποιούμε ψηλό σιμιγδάλι κατά προτίμηση. Ωραία. Και μετά το πλάθουμε στο χέρι και γρήγορα το ψήνουμε για να μην βγάλει, να μην ξεράσει που λέμε όλα τα υγρά που έχει το μελομακάρονα. Και αφού μου είπες ότι σ' αρέσουν τόσο πολύ τα μελομακάρονα, θα σε κεράσω ένα με σοκολάτα. Αν και είπα δεν θα φάω, το είπα ότι δεν θα φάω. Δοκιμάσου. Τώρα εγώ φταίω που δοκίμασα και θέλω να φάω να το ψήνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις μικρές συμβουλές που μας έδωσες για το πώς φτιάχνουν την κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Να είσαι καλά, Δάφνη. Να σε ευχηθούμε καλές γιορτές. Επίσης, παιδιά, σας έχουμε καλές γιορτές. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που σας δείξαμε. Πάρα πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να τα πάρει από το μαγαζί μας και να δοκιμάσει και να μας πει και αυτό τη γνώμη του. Νομίζω ότι ο Χρήστος, στάρτος ζαχαροπλαστή άγγελος, μας βοήθησε για το πώς θα φτιάξουμε τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και στο σπίτι μας. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το email της εκπομπής μας, littlesecrets@citizentv.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να μην φάτε πολύ γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Γεια σας και καλές γιορτές. Αρτοζαχαροπλαστείο Άγγελος, ο πιο γλυκός φούρνος της πόλης.